αυτό αλαλούμ, γιατί δεν έχουν βγει αυτές οι απλές κατανοητές ερμηνευτικές εγκύκλοι που να εξηγήσουν στους ανθρώπους της αγοράς, έστω και αυτές οι ελάχιστες πράξεις, πώς μπορούν να γίνουν. Ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει σκοτώσει την αγορά. Η τελευταία μου φράση. Η υπερφορολόγηση. Βεβαίως. Τι λέμε τώρα. Για τις αντικειμενικές αξίες μιλώ. Και έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές να κρατήσει αυτές τις τρελές αντικειμενικές αξίες αναλύωτες μέχρι το 17, που σημαίνει υπερφορολόγηση των ακινήτων, την ίδια ώρα που αυτοί που τα έχουν σε offshore, ξέρετε, πάρα πολλούς, τα πιο ακριβά ακίνητα, μεγαλόσχημοι, χρυσοκάθαροι, δεν πληρώνουν τίποτα. Οι offshore στα ακίνητα πληρώνουν 15%. Πληρώνουν εδώ και χρόνια. Στα χαρτιά, στην πράξη. Τι εννοείται στα χαρτιά. Ότι δεν εισπράττει το κράτος, κυρία Πυριώτη. Πρώτη φορά τα ακούτε. Βεβαίως. Από τις 16.000. Το ακίνητο το ακούω πρώτη φορά. 16.000 offshore που έχουν ακίνητα, το κράτος το 2012 εισέπραξε 345.000 ευρώ. Την ώρα που εισέπραξε πάνω από 2 δις από όλο τον υπόλοιπο κόσμο που τα έχει κανονικά όχι offshore. Η τελευταία μου φράση, αν μου επιτρέπετε. Καταλαβαίνω την ανεργία που σπρώχνει τους νέους, κύριε Ορφανέ, να πάνε έξω και όχι ότι θέλουν να σπουδάσουν κάπου. Δεν βρίσκουν δουλειά, γι' αυτό φεύγουν έξω. Λοιπόν, αλλά η έκκλησή μου προς τους ανθρώπους, τους νέους, είναι να μείνουν εδώ, γιατί αυτός ο τόπος πρέπει και μπορεί να αλλάξει και να δημιουργήσει πλούτο εδώ. Αν φύγει το αίμα από τον οργανισμό, που είναι τα νέα παιδιά και τα καλύτερα μυαλά, αυτός ο τόπος δεν έχει μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν πολλά στη χώρα. Μάλιστα. Μία φράση μόνο ο κύριος Ορφανός και αμέσως.